σήμερα είναι η μέρα επιδημιολογική ετοιμότητα. Που εντάξει, δεν θα πήγαμε και άσχημα επί του πρακτικού, αλλά μπορούσαμε και καλύτερα. Σαν σήμερα, το 537 τελούνται τα θηρανίξια τη Αγία Σοφία, έργο των αρχιτεκτώνων Ανθεμίου και Σιδόρου, Ο αυτοκράτορα Ιουστινιανό αναφωνεί θριαμβευτικά. νίκη καν σε Σολομών, και εννοούσε όσον αφορά το μέγεθο του ναού σε σχέση με τον ναό του Σολομόντα, διότι μάλλον ήταν μείζονο σημασία τότε ποιο τον έχει πιο μεγάλο. Το ναό, και σήμερα βέβαια, αλλά τώρα μιλάμε για τότε. Το 1822 θα γεννηθεί ο Λουί Παστέρ, Γάλλος χημικός, ιδρυτής της μικροβιολογίας και εφευρέτης της παστερίωσης. Α, γι' αυτό τι λέμε Παστερίωση. Πολύ βόλεψε τελικά που τον έλεγαν Παστέρ και όχι Μπουλανγκέρ, ξέρω εγώ. Στι 27 Δεκεμβρίου του 1825 κάνει την εμφάνισή τη η πρώτη ατμομηχανή στο σιδηροδρομικό δίχτυο τη Μεγάλης Βρετανία. Είπε δύο τραγουδάκια και κατέβηκε. Εντάξει, για πρώτη εμφάνιση δεν δουλεύει άσχημα. Ωραία είναι, δήλωσε παρευρισκόμενο, εντυπωσιακή, ψηλή, επιβλητική, αλλά κάνει πολύ θόρυβο και καπνίζει σαν φουγάρο. Το 1831 σαν σήμερα ο Κάρολος Δαρβίνος επιβιβάζεται στο πλοίο Μπίνγκολ για το ταξίδι στη Νότια Αμερική που θα τον οδηγήσει στη γνωστή θεωρία της εξέλιξης. Πράγμα που στεναχώρησε τα μάλα, τον Αδάμο και την Ευανθία, παραγωγού φρούτων από την Εδέμ, αν του έχει ακουστά ακροατή μου. Στι 27 Δεκεμβρίου του 1901 θα γεννηθεί η Μάρλεν Ντίτριχ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Μαρία Μαγδαληνή, Φόν Λος, Γερμανίδα ηθοποιού. Εγώ στη θέση τη, θα κρατούσα το Μαρία Μαγδαλινή, που ακούγεται πιο ευλαβικό σε αντίθεση με τον Ντίτριχ, που ακούγεται σαν τον ήχο που βγάζει κάποιο πριν φτύσει. Σαν πριν 12 ημέρε γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1923 έφυγε από τη ζωή. Ο Γκιστάβ Αίφελ, Γάλλος μηχανικός, που σχεδίασε και ύψωσε το γνωστό. Πύργο σύμβολο του Παρισιού. Σαν σήμερα, το 1945, τίθεται σε ισχύ η απόφαση τη συνόδου του Bretton Woods για την ίδρυση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και τη Παγκόσμια Τράπεζα. Χαρέ που κάναμε μέχρι να καταλάβουμε τι ομοιότητε που είχε τότε το ΔΝΤ του του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου με το TNT τη Δυναμίτιδα. Το 1947, η κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη με αναγκαστικό νόμο κηρύσσει παράνομα το Κουκουέ, το ΕΑΜ και την εθνική αλληλεγγύη. Με τον ίδιο νόμο, ο κομμουνισμός θεωρείται ποινικό αδίκημα και όσοι προπαγανδίζουν τι αρχέ του απειλούνται με ποινέ που φτάνουν ω το θάνατο. Αχ, αυτή η δημοκρατία που ξεχυλίζει από τα μπατζάκια μα. Το 1950 θα γεννηθεί η Χαρίκλια Ρουπάκα και ναι εδώ θα συμφωνήσω με το μετέπειτα καλλιτεχνικό της αξιομνημόνευτο πλέον Χαρούλα Αλεξίου. Σε σχέση βεβαίως με το Χαρίκλια Ρουπάκα που είναι σαν το όνομα της τριμμένης δασκάλας που είχαμε στο δημοτικό. γενέθλια έχει σήμερα επίσης μια ακόμη κυρία της ελληνικής μουσικής σκηνής η Ελένη Δήμου. Στι 27 Δεκεμβρίου του 1963, ογκώδει φοιτητικέ διαδηλώσει υπέρ τη Ένωση τη Ελλάδα με την Κύπρο διοργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 1978, αποκαθίσταται η δημοκρατία στην Ισπανία έπειτα από 40 χρόνια δικτατορία. Μία χάνουμε, μία βρίσκουμε, όλα τα ίδια είμαστε. Σαν σήμερα, το 2007, δολοφονείται η πρώην πρωθυπουργό του Πακιστάν, Μπεναζίρ Μπούτο. Και κάπου εδώ τελειώσαμε και σήμερα κροατή μου καλέ. Μέχρι αύριο που θα πούμε άλλα, να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία. Που ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ ο αυριανό αρχιτέκτονας που... Εντάξει, αν είσαι, κοίτα αυτό που θα φτιάξεις να είναι μνημειώδες και αυτό δεν σημαίνει πάντα να είναι το πιο μεγάλο.